φοράς έχουν πολιτικές αιτίες και δεν πρέπει να τα αναγάγουμε όλα σε φαινόμενα που αφορούν την ανθρώπινη φύση ή τη βαθιά ιδέα του καπιταλισμού. Οικονομικές αιτίες έχουν. Έχουν χωρίς οικονομικές, έχουν οικονομικές και κοινωνικές αιτίες. Και δυστυχώς σε πολλά συστήματα κοινωνικά, είτε καπιταλισμού είτε υπαρκτού σοσιαλισμού, υπήρξε μεγάλη διαφθορά. Τι υπάρχει σήμερα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια? Η δυνατότητα να υπάρξει μια κυβέρνηση της αριστεράς που θα έχει την πολιτική βούληση να ενισχύσει υφιστάμενες σήμερα ενδιάθετες καταστάσεις από το χώρο της δικαιοσύνης, αλλά και να θέσει το θέμα της κάθαρσης. Επομένως λέτε, κύριε Φίλη, ότι με... Όχι, δεν θα ολοκληρώσετε, γιατί αυτό που... Ότι υπάρχει υγεία επιχειρηματικότητα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει θεσμική αυτοπεποίθηση δικαστών σήμερα. Λέτε, πολιτικό κενό διαμορφώνεται και θεσμική αυτοπεποίθηση των δικαστών. Λέτε αυτό ότι η πολιτική εξουσία είναι αυτή που καθορίζει τις δικαστικές εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η πολιτική εξουσία καθορίζει τις εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα. Μάλιστα. Και στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη αυτό δεν λέω, λειτουργεί, δεν λειτουργεί πάντα ανεξάρτητα, λειτουργεί δυστυχώς αυτή την πραγματικότητα και υπό την κυρίαρχη εξουσία. Αυτό είναι πραγματικότητα. Την κάθεσε ένα παράδειγμα. Να ολοκληρώσω. Ένα παράδειγμα. Θα σας το πω εγώ. Να ολοκληρώσω. Το παράδειγμα. Ιστορία... Ότι δεν καλείται ποτέ κανένας πρώην πρωθυπουργός. Ότι υπάρχει άγραφος νόμος, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί και οι οικογένειές τους λοιπόν προστατεύονται και δεν καλούνται ποτέ. Ούτε καν στην Προκαταρτική Επιτροπή. Ούτε ως μάρτυρες. Στην Προκαταρτική Επιτροπή ζητήσαμε και δεν ήρθε. Όχι, ζήτησε ένα παράδειγμα, κύριο Παυλόπουλος. Σας ευχαριστώ. Είμαστε σε μία φάση από τις σπάνιες για μια πολιτική αλλά χώρα. Αλλά από εσάς περίμενα να λέτε ότι ως κυβέρνηση της αριστεράς θα πάμε σε πιο ανεξάρτητες καταστάσεις. Και εσείς αναγγέλλετε ότι επί των ημερών σας... Αναγγέλλω ότι σήμερα υπάρχει πολιτικό κενό. Κλειδωνίζεται η κυβέρνηση που είναι η κουκούλα για τα σκάνδαλα και δημιουργούνται συνθήκες αυτοπεποίθησης θεσμικής εντός του δημοκρατικού πλαισίου σε κάποιους δικαστές. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Δεύτερον, είναι προφανές ότι μια κυβέρνηση αριστεράς που είναι για πρώτη φορά στα χρονικά και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη αυτό το ενδεχόμενο δημιουργεί προϋποθέσεις όχι μιας τυφλής εκδίκησης, όχι μόνο σεβασμού της διαφάνειας και της δημοκρατίας, αλλά συνδυασμό της δικαιοσύνης που αφορά το δικαστικό μέρος με την κοινωνική δικαιοσύνη. Με ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας, με ένα πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής. Πάντως κρατήστε δηλαδή, καλού καπνού καλές σχέσεις με τον Παυλόπουλο. Δηλαδή, μη σας δούμε σε κανένα μεγάλο συνασπισμό στην ίδια κυβέρνηση. Όχι, για μας μιλάμε τώρα κύριε Καραζόπουλε. Εσείς μπερδεύετε, εσείς μπερδεύετε. Όχι, όχι, εδώ. Για εδώ μιλάμε. Για άλλες χώρες κύριε Καραζόπουλε. Μην δίνετε άλοθη στην αδιαφάνεια. Μην δίνετε άθελά σας άλοθη στην αδιαφάνεια και την διαφθορά. Ότι ο καπιταλισμός έτσι είναι τελεία. Είναι και έτσι, αλλά υπάρχει και παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα χωρίς αυταπάτες με αυτό. Πεποίθηση το λαϊκό να εξανθρωπιστεί με... και να γίνει ένας κόσμος όμορφα, ηθικά και αγγελικά πλασμένος. Όταν αυτό το σύστημα ναι κάνει πολέμους, εντάξει, σκοτώνει λαούς για να εκμεταλλεύεται. Παρακαλώ, για να εκμεταλλεύεται. Παρακαλώ, θέλω να πάω στους συμπολίτες μας και παρακαλώ. Παρακαλώ, ελάτε, ελάτε. Μην δίνουμε άλοθη στη διαφθορά με δίθεν αντικαπιταλισμό. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σήμερα για την κοινωνία. Δεν δίνουμε τέτοιο άλλο λοιπόν, και λέμε ότι και πρέπει μην, να αντιμετωπιστεί. Και μην ισοπεδώνουμε ανά το να λέμε ότι η υπόθεση της διαφάνειας και της αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι μόνο πολιτικό ζήτημα, οδηγούμαστε σε ένα βαθύτατο τραγέλαφο. Είναι και πολιτικό ζήτημα. Η πολιτική βούληση αντιμετώπισης της διαφθοράς. Γιατί η διαφθορά είναι πολιτικό ζήτημα και σχετίζεται άμεσα με οικονομικά συμφέροντα. Παρακαλώ θερμά. Ελάτε κύριε Μαχά.